στο πρόσωπο της μητέρας της Ανίτα Σπάνια που πέθανε ξαφνικά, το σημείο στο οποίο έμοιαζαν πολύ. Ήταν το 2013 όταν η Ανίτα Πάνια αποχαιρέτησε τη μητέρα της, η 72χρονη Ιφηγένεια Πάνια έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από πνευμονικό οίδημα, στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Όλα ήταν μια χαρά για τη μητέρα της δημοφιλούς παρουσιάστριας, μέχρι που κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο φαινόταν περαστικό, την οδήγησε στο νοσοκομείο για θεραπεία. Δυστυχώς, τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή και η άτυχη γυναίκα χρειάστηκε τη βοήθεια μηχανικής υποστήριξης για να μπορεί να αναπνεύσει. Ο οργανισμός της δεν ανταποκρίθηκε θετικά και ο θάνατός της, που έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία, συγκλώνησε τα οικεία της πρόσωπα, τα οποία δεν μπορούσαν να πιστέψουν τον ξαφνικό χαμό της. Η Ανίτα και η ετεροθαλής αδελφή της, η Διάνα, βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της πολύ αγαπημένης τους μητέρας και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αναστρέψουν το «μοιραίο». Η Ιφηγένεια Πάνια ήταν ένας πολύ δραστήριος και αγαπητός άνθρωπος που βρισκόταν διακριτικά αλλά καγιόταν με μεγάλη αγάπη στο πλευρό των παιδιών της. Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, είχε πει στην Espresso ο άτομο από το περιβάλλον της παρουσιάστριας. Τον γάμο της Ανίτα Σπάνια με τον Νίκο Καρβέλα, είδαμε το πρόσωπο της μητέρας της, όπως θα δείτε, έψιλον με τόνο μοιάζαν πολύ στο χρώμα των μαλλιών, αφού ήταν επίσης ξανθιά, δείτε τη μητέρα της Ανίτα Σπάνια να σίγμα τέκεται ακριβώς δίπλα της. Ανίτα Πάνια, ο άντρας που δεν την άφησε λεπτό στην κηδεία του πατέρα της, εικόνα ντοκουμέντο. Ένας άντρας, δεν άφησε λεπτό την Ανίτα Πάνια στην κηδεία του πατέρα της, η εικόνα ντοκουμέντο που σίγμα σχεδόν κανείς δεν πρόσεξε. Όλοι θυμόμαστε πως το τελευταίο αντίο στον πατέρα της είπε η Ανίτα Πάνια τον Μάιο, όταν και έγινε η κηδεία του στο κημητήριο της Νέας Ερυθρέας. Ο Ανδρέας Πάνιας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, πέθανε στις 30 Απριλίου σε ηλικία 81 ετών μετά από μάχη που έδινε με την νόσο Αλσχάιμερ. Η Ανίτα όταν παρουσίαζε το παρόλ είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με την εξομολόγησή της για τον πατέρα της που έπασχε από την νόσο Αλσχάιμερ. Η παρουσιάστρια είχε αναφέρει τότε, ψιλοκόλλησα με το Αλσχάιμερ, γιατί ζω το ίδιο με τον μπαμπά μου Υψιλον. Ο μπαμπάς μου βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και αν τελικά αντιλαμβάνονται αυτό που του συμπητά είναι λίγο, έως πολύ άγριο. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ανίτα είχε χάσει τη μητέρα της, την Ιφηγένεια σε ηλικία 72 χρονών τον Αύγουστο του 2013. Ανάμεσα σε πολλούς, ξεχώρισε μια διακριτική παρουσία, ένας άντρας δεν έφυγε λεπτό από δίπλα της, και μάλιστα ήταν ο μόνος που ενώ δεν φορούσε μαύρα, είχε χαραγμένο τον πόνο στο πρόσωπο του. Ο λόγος για τον Νίκο Σάμοιλι, ο οποίος και κρατούσε ένα λευκό τριαντάφυλλο.